κτλ. Αλλά στην κουβέντα που ανοίξατε για το πώς τοποθετούνται πολιτικά βουλευτές που ενώ η θέση τους, ας πούμε, απέναντι στον προϋπολογισμό είναι αρνητική για την κυβέρνηση, μπορεί να είναι θετική η στάση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ανάποδη κριτική γίνεται και προς εσάς. Σου λέει, γιατί και εσείς, ρε παιδιά, έχετε πιάσει μια σειρά επαφές με ανεξάρτητους βουλευτές, με βουλευτές άλλων κομμάτων κτλ. Και συνεννοείστε. Από κόμματα, ας πούμε, από βουλευτές που έχουν φύγει από τα κόμματά τους, είτε από το ΠΑΣΟΚ είτε από τη Δήμα, είτε από αλλού, μέχρι και κόμματα ολόκληρα. Όπως είναι η Δημοκρατική Αριστερά, με την οποία είστε αντιπροσωπείες, συζητάτε κτλ. Θέλω να πω, γιατί αυτό δεν είναι και μια κατηγορία απέναντι σε εσάς. Εντάξει, ας την εκτοξεύσουν. Εμείς έχουμε μια διακηρυγμένη πολιτική. Επιδιώκουμε ένα ευρύτατο μέτωπο δυνάμεων να συνταχθεί εναντίον αυτής της πολιτικής. Επιδιώκουμε να και πείσουμε... με εκλογικό σχήμα. Το ευρύτατο αυτά μέτωπο πρέπει δυνάμεων να συζητηθούν στην ώρα τους, κύριε Λυρετζή. Αλλά σε κάθε και περίπτωση. Και στα όργανα του κόμματος. Δηλαδή, κύριε Παπά, με συγχωρείτε να ρωτήσω κάτι για μια και έχουμε στους 180 ακόμα για να μην το χάσουμε. Μα εκεί το δηλαδή, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει τελικά να συγκεντρώσει στους 120. Ή να το πω ανάποδα, αν η κυβέρνηση έτσι τελικά να το λέτε, καταφέρει. Εμείς δεν ψάχνουμε 120. Εντάξει, όχι, σωστό, σωστό. Αν η κυβέρνηση κατορθώσει λοιπόν να συγκεντρώσει 180 και εκλέξει πρόεδρο, θα είναι μια ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Θα είναι μια ήττα για το λαό. Διότι θα μπουν. Θέστε το λαό. Ο λαός θα δει τι θα κάνει από μόνος, ξέρει. Εσείς τι θα κάνετε τώρα. Ο λαός θα δει τι θα κάνει και ξέρει και θα εκφράσει την άποψή του εάν τον αφήσουμε να οδηγηθεί στην κάλπη. Εάν δαιμονολογούμε, ελεηνολογούμε. Όχι, λέω αν η κυβέρνηση εκλέξει πρόεδρο, γιατί το κομματικοποιήσατε. Το ρωτάω από αυτό. Εγώ δεν το ρώταγα ποτέ ένα τέτοιο ρόλο. Εάν η κυβέρνηση εκλέξει πρόεδρο, προφανέστατα θα έχει πάρει ένα πολιτικό αβάτσο πολύ σοβαρό. Δεν είναι αυτό παράδοξο να το λέμε και είπα και πριν ότι εάν εκλέγει πρόεδρο από αυτή τη Βουλή, ο κύριος Σαμαράς θα ισχυριστεί ότι καλώς μας κόβει τους μισθούς και τις συντάξεις. Αφού και εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού περιβάλλοντος, γιατί είστε αρνητικοί σε μια τοποθέτηση που θα έλεγε εκλέγουμε πρόεδρο, ορίζοντας ταυτόχρονα την ημερομηνία των εκλογών. Και αναθεώρηση του συντάγματος αυτό. Για να έχουμε είναι το πιο σημαντικό. Ναι, κύριε Τσαμπαγγέλη, το λέω για να έχει και το χρόνο να κάνει την αναθεώρηση του συντάγματος. Δηλαδή, δεν λέει κανείς να πάει το 16. Να πάει μέχρι την άνοιξη του. Αντιθέτως. Αν είχε καταθέσει την πρόταση νωρίτερα. Μισό λεπτό. Όχι παραμονές της προεδρικής εκλογής. Με συγχωρείτε, την προηγούμενη της ψήφισης του προϋπολογισμού. Δηλαδή, σπάνε πάρα πολλά όρια, ας πούμε, θεσμικής συμπεριφοράς. Με συγχωρείτε, ένα τόσο κορυφαίο ζήτημα. Δεν το δέχεστε. Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε, γιατί αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αντιθέτως, μάλιστα, τους φορείς αυτής της τοποθέτησης τους χαρακτηρίζετε περίπου λαγούς του Σαμαρά. Εντάξει, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εγώ σας ξεκίνησα με την παρατήρηση ότι πλέον ουδείς και θα είχαμε ενδιαφέρον, θα ήθελα να ακούσω την κυρία κυβερνητική εκπρόσωπο σήμερα, ισχυρίζεται ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2016. Αυτό δεν το άκουσα εχθές. Το καταγράφω. Δεν μπορεί λέγεται αυτό. Το καταγράφουμε λοιπόν αυτό και εμείς διαιρωτώμεθα. Επανέρχομαι, γιατί πρέπει η χώρα να είναι σε παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Εάν ψηφιστεί πρόεδρος από αυτή τη Βουλή, επιτρέψτε μου να πω, το σήμα που ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει στείλει είναι ότι δεν είναι και τόσο τραγικό τα μέτρα στα οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση να εφαρμοστούν. Και αυτό θα ήταν κάτι ανεπίτρεπτο. Αναθεώρηση θέλετε εσείς να γίνει. Θεωρείτε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε αναθεώρηση. Εσείς ευάλωτοι στην κριτική αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι και εσείς υπόσχεστε ανταλλάγματα. Προφανώς με την ένταξη στους εκλογικούς συνδυασμούς. Λοιπόν, νομίζω ότι ο λαός μας ξέρει, βλέπει και μπορεί να κρίνει και γνωρίζει, διαισθάνεται και διαβλέπει ποια είναι τα όπλα του καθενός. Και τι ο καθένας προσπαθεί να πετύχει δια των ανοιγμάτων, των συνεργασιών, των συμμαχιών του. Και να σας πω και κάτι. Εάν ο λαός θέλει να αποδοκιμάσει την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή, έχει όλη τη δυνατότητα να το κάνει στις εκλογές. Δηλαδή, εάν αυτή η άποψή μας δεν εγκριθεί από τον λαό, θα υποστούμε τις συνέπειες της εκμηγορίας. Στις εκλογές ο λαός δεν θέλει από τη Βουλή μας τα κάλο. Σας δίνει δεν βέβαια φαίνεται, τίποτα, απαντά στα κάλο. Κύριε Οικονόμου, όχι. Τέτοιο. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά που τόσο μεγάλα ποσοστά του λαού μας πιστεύουν ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί στην κάλπη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε περίοδο ανάμεσα σε δύο εκλογές. Είμαστε στο μέσο, ας πούμε, μιας τυπικής κυβερνητικής θητείας και τα ποσοστά θα σας έλεγα ότι είναι εντυπωσιακά μεγάλα. Να επανέλθω εγώ σε αυτό που με καίει, γιατί θεωρώ ότι είναι και μια από τις βασικές και μεγάλες αιτίες της κρίσης που διανύουμε. Η αλλαγή του πολιτικού συστήματος είναι συνδυασμένη με κάποιες συνταγματικές αλλαγές. Όλοι το αναγνωρίζουμε.